Εάν θέλετε φτηνά και αξιόπιστα coins για το UEFA 20, δεν έχετε παρά να μπείτε στο buyfacoins.com. Επιλέγετε την κονσόλα στην οποία παίζετε, τα coins που θέλετε να αγοράσετε και είστε έτοιμοι. Πριν το checkout, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το κωδικό JO7 για 5% off. Εννοείται πως η αγορά UEFA coins γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Το link είναι κάτω στο description. Γεια σας παιδιά, Τζοντάξ εδώ. Νέο βιντεάκι σήμερα. Θα σχολιάσω μετά τα coin swaps. Θα πω μερικά λόγια για το Wicked League. Και αυτά πάνω κάτω, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή ώστε καινούργιοι. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε 4 νίκες σε 8 παιχνίδια, δηλαδή έχουμε ρεκόρ 4-4. Η μία ήττα εκ των οποίων ήταν από disconnection λόγω internet και η άλλη ήττα ήταν δυστυχώς από μεγάλο choke. Ήμουν στην παράταση, είχα 6-3 στην παράταση και στο δεύτερο ημίχρονο καταφέρνω να το κάνω 6-6, δηλαδή μου βάλε 3 γκολ σε ένα ημίχρονο στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης και το μάτσο έγινε 6-6 και έχασα τα πέναλτι. Πάρα πολύ κρίμα, τι να πω, ό,τι και να λέμε είναι λίγο. Οπότε μάλλον πάμε για ένα γκολ 3, αν όχι γκολ 2, πολύ δύσκολα. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τον Ιντζάγκη, 8 παιχνίδια, όλα Wicked League όπως βλέπετε, και 13 γκολ και 3 assist. Πάρα πολύ καλός. Το μόνο του μειονέκτημα ποιο είναι, ότι με την μπάλα στα πόδια δεν κάνει, εντάξει, το περίμενα έτσι κι αλλιώς, και ότι έχει πάρα πολύ κακό passing. Πέρα από αυτά τα δύο, είναι πάρα πολύ καλός γιατί έχει πάρα πολύ καλό timing position, φαίνεται πάρα πολύ μες στο κήπεδο αυτό και έχει πάρα πολύ καλό shoot, υπερβολικά καλό shoot, δηλαδή μου έχει βάλει πάρα πολύ κρίσιμα goal. Το agility και το balance που είναι καλούτσικα, όχι καλούτσικα, μια χαρά είναι. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα, απλά με την μπάλα στα πόδια δεν είναι τόσο καλός. Ο Balotelli μέχρι στιγμής ο MVP, μαζί με τον Ιντζ. Πιστεύω και ίσως για μένα με βολεύει καλύτερα ο Balotelli, το 4 skill μου με βοηθάει παραπάνω, πάρα πολύ καλή κάρτα. Ο Μπενζεμά πολύ μέτριος, πραγματικά πάρα πολύ μέτριος, δεν μπορώ να πω ότι με έχει ικανοποιήσει. Ο Βιδάλ και ο Ρενάτο αρκετά τιμή και οι δύο. Για μένα ο Ρενάτο ένας καλή παραπάνω, καλύτερος από τον Βιδάλ, αλλά και ο Βιδάλ δεν έχω θέμα. Του έχω powerhouse, το έχω δει, θα το αλλάξω, δεν ξέρω γιατί έπαιζα τόσο καιρό με powerhouse. Και αυτά η άμυνα κλασικά, ίδια δεν νομίζω να αλλάξει για πολύ γερό η άμυνα όπως έχω πει. Ο Καζιμίνο μάλλον θα φύγει, θα φύγει ο αυτά πάνω κάτω. Δεν νομίζω να κάνω κάποια άλλη αλλαγή μέσα σε αυτό το Wicked League, εκτός κι αν έρθει ο De Jong, αυτό μόνο αυτό. Επίσης βγήκαν και τα νέα icon swaps. Τα νέα icon swaps τα οποία μ' αρέσανε, δεν είναι καν. Από τα πρώτα λοιπόν, να τα σχολιάσουμε λίγο. Από τα πρώτα icon swaps που είναι με 5 και 6 tokens, πιστεύω αξίζει ο Hero και ο Rijkaard ίσως, που δεν νομίζω εγώ να κάνω κάποια με αυτά. Έχω σκοπό σε αυτή τη σεζόν να παίξω και να μαζέψω τουλάχιστον 10 με 13, γιατί έχω στόχο να πάρω το Σόκρατες. Τώρα αν μπορέσω και μαζέψω παραπάνω θα δούμε. Τώρα από τα δεύτερα που είναι από νομίζω όλα 10, αξίζει σίγουρα ο Ραούλ. Νομίζω ότι ο Ραούλ αξίζει. Ο Κόμαν και ο Ζέντορφ πάλι πιστεύω. Γενικά αξίζουν αυτά. Τώρα ο Πειραιές νομίζω όχι, δεν θα τον έπαιρνα με τίποτα εγώ το Πειραιές και φαντάζομαι περισσότερο από εσάς. Τώρα Ραούλ και Κόμαν πιστεύω ότι είναι καλούτσικοι και ο Ζέντορφ γιατί όχι. Φυσικά δεν ξέρω, καλή κάρτα είναι ο Ζέντορφ, αλλά εντάξει, θα προτιμούσα Ραούλ και Κόμαν εγώ προσωπικά αντί για Ζέντορφ και Πειραιές εννοείται. Οπότε αυτά από εδώ, έχω στόχο να μην πάρω και πάλι κανέναν από αυτούς και να αρχίσω να παίρνω, δηλαδή να μαζέψω πάνω από 10 tokens και να είμαστε εδώ. Να μαζέψω 11 τουλάχιστον και να πάρουμε ή Σόκρατες ή έλεγα και Φίγκο, ο οποίος Φίγκο έχει 13 βέβαια. Έχει 4-4, αλλά επειδή δεν παίζω με extreme, όπως βλέπετε σε αυτό το FIFA δεν παίζω με extreme, δεν νομίζω να πάρω. Τώρα για το Ζαμπρότα 11 είναι πάρα πολλά πιστεύω, για ένα right back είναι πάρα πολλά 11, εκτός και είναι τόσο καλός και μπορείς να πεις ότι είναι ένα end game right back, μόνο από αυτή την άποψη, αλλά και πάλι για μένα είναι πάρα πολλά. Εδώ παίρνει ο στόχος μου ο κύριος Σόκρατες, μου ζητάει μόνο 11, είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα, δεν την έχω δοκιμάσει φέτος, την είχα δοκιμάσει φέτος σε πάρα πολλά drafts και ήταν πάρα πολύ καλός. Μόνο το balance είναι 100 μόνο κακό, κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλή κάρτα, πιστεύω σε cam θα είναι ό,τι πρέπει για την ομάδα μου, αντί για το Benzema. Και να κάτα όχι, και όπως είπα σαν πρώτα, αν είναι πολύ καλός μόνο τότε. Εδώ πέρα τι έχουμε, 14 tokens και έχει τον Lineker. Αν καταφέρω και μαζέψω 14, μάλλον θα αφήσω τον Σόκρατες για να πάρουμε τον Lineker, πιστεύω είναι αυτό ο μόνος που αξίζει από αυτά. Και ένα Midagon Pack το οποίο εντάξει δεν νομίζω να πάρει κανείς. Και τότε έχουμε τον Ρενάντες, ο οποίος αξίζει σίγουρα. Έχουμε τον. Ναι, και Ατζίγητη νομίζω έχει. Ναι, έχει, ναι. Ωραία, ο Ρενάντες πιστεύω αξίζει. Και ο Ντελπιέρο αξίζει.
Ο Barnes δεν έχω να φέρω γνώμη, δεν τον έχω δει καθόλου. Τώρα ο Ροναλντίνιο πραγματικά μαζέψε τόσα πολλά. Για μένα, μη πάρετε τον Ροναλντίνιο, καλύτερα να πάρει Del Piero. Για μένα. Γιατί η κάρτα του Ροναλντίνιο αυτή δεν μου. Δεν ξέρω, δεν μου πολύ αρέσει. Μια χαρά κάρτα είναι απλά εντάξει. Καταλαβαίνετε, πιστεύω καλύτερα Del Piero παρά τον Ροναλντίνιο. Και εδώ έχουμε Σχεν και έχουμε και Βιερά. Εντάξει. Τώρα εγώ να μαζέψω 23 αποκλείεται αρχικά. Τώρα εσείς αν μαζέψετε 23 μην πάρετε Βιερά, για μένα πάρετε Σχεν. Από αυτή την άποψη. Και αν μαζέψετε και γύρω στα 19 μην πάρετε Ροναλντίνιο, πάρετε Del Piero για μένα. Και κάναμε και όλα τα marquee matchups, κάναμε όλα τα foot match challenges όπου βάλει ένα prime gold players pack, έβαλε ένα premium. Δεν έβγαλα από κανένα, όχι walkout, δεν έβγαλα από κανένα boards, από κανένα boards. Και από αυτό που έβγαλα ένα walkout ήταν από το prime electrum, τον marquee matchups. Και όχι μόνο τα walkout, ήταν και inform. Και επειδή η Team of the Week είναι πάρα πολύ καλή αυτή τη εβδομάδα, αγχώθηκα λέω πως είναι κάτι τρομερό, αλλά ήταν ο Μπανέγκα, με το που δεν σημαίνει την ίση, λέει κάποιος είναι ποιος είναι, μετά θυμήθηκα τον Μπανέγκα όταν είδα το CM. Οπότε αυτά. Δεν με χάλασε βέβαια, έβγαλα 15 χιλιάρικα, έβγαλα και πάλι νομίζω. Α, ψέματα. Έβγαλα ακόμα ένα boards από ένα άλλο pack, δεν θυμάμαι ποιο, όπου έβγαλα το τέγες. Νομίζω πάλι από Rare Mix Players Pack, αν δεν κάνω λάθος, έβγαλα πάλι τέγες. Οπότε αυτά βγάλαμε ένα profit, δηλαδή 20 χιλιάρικα από τα marquee matchup και τα foot match. Οπότε αυτά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να γράφετε όσοι είστε καινούργοι. Θα έχουμε ανασκόπηση στην Ringed League λογικά τα τελευταία 10 παιχνίδια που θα δούμε gameplay. Αυτά, γεια σας.